Ζητάω την ψήφο σας. Για να μπορεί η δικιά σας ζωή, οι ανοιχτές αγορές να δουλέψουν. Να υπάρχει ανταγωνισμός, πραγματικός ανταγωνισμός. Να υπάρχει διαστότητα από τις τράπεζες του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Και πώς το βοηθάμε επίσης, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, αλλάζοντας τη φορολόγηση επιχειρήσεων σε μια προοδευτική κλίμακα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 220.000 ευρώ κέρδος και λιγότερο θα δουν μείωση του φόρου εισοδήματος, 17%. Και όσες έχουν πάνω από 220.000 ευρώ, που είναι μόνο 3% των επιχειρήσεων, θα δουν μια πολύ μικρή αύξηση στο 24%. Αυτό, να ξέρετε, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη και στατικά, χωρίς δυναμικό μοντέλο, φέρνει 100 εκατομμύρια ευρώ θετικό πρόσημο στα ταμεία μας. Θα είναι παραπάνω. Αυτά είναι χρήματα που μπορούμε να επενδύσουμε. Οι πρόθεση που επεξεργαζόμαστε τους φαντάρους κοστίζει λιγότερο από 90 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να πιστεύει 45-50. Υπάρχουν δρόμοι, κάτι να σα σπατάλει, ξέρετε επίσης συγχρόνως. Όπου υπάρχει βούληση, υπάρχει και τρόπος. Και στην φορολογία των επιχειρήσεων πρέπει αυτό να αλλάξει. Συγχρόνως με αυτό, πρέπει να έχουμε μια πιο προοδευτική κλίμακα στα ατομικά εισοδήματα και να απλοποιηθεί αυτό το χάος το οποίο γίνεται. Να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα διαρκέσει για 10 χρόνια. Να είναι απλό, να είναι σταθερό, να είναι ξεκάθαρο. Εάν κοιτάξετε την κλίμακα που έχουμε παρουσιάσει, υπάρχει μείωση στην φορολόγηση στο ατομικό εισόδημα για εισοδήματα μέχρι 200.000 ευρώ. Με την τεράστια μείωση να υπάρχει στα εισοδήματα μέχρι 80.000 ευρώ. Μιλάμε για πάνω από 10% μείωση στα εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ. Και συγχρόνως με αυτό, αλλάζουμε τον τρόπο τον οποίο τα μερίσματα συνυπολογίζονται για να μπουν όταν γίνονται στο ατομικό εισόδημα και ανταυτού μειώνουμε τις εισφορές στους εργαζόμενους, στους επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μένει ένας έξτρα μισθός. Ο εκατότητος μισθός ο οποίος ανακοινώθηκε είναι χαμηλός, αλλά ευπρόσδεκτος, για αύξηση τέλος πάντων, αλλά παραμένει κάτω από τον πληθωρισμό της τελευταίας τετραετίας. Άρα μιλάμε πάλι για αυτοποίηση. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να πάει μπροστά, εάν δεν μπορεί ένας μικρός επιχειρηματίας να σταθεί στα πόδια του. Με μια φορολογία η οποία βασίζεται στην κοινή λογική, στα έμπρακτα αποτελέσματα και με ένα κράτος δικαίου στο οποίο να μην μπλέκει επιχειρηματίες για χρόνια να βρει το δίκαιο του. Ξέρετε πολύ καλά ότι η δικαιοσύνη έμπρακτα στην πράξη δεν είναι το τελευταίο κουμπί του Έλληνα. Και εκεί πέρα έχουμε να κάνουμε μεγάλες τομές, τις οποίες θα τις παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εντάξτε, μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά ο ρυθμός απονομής της δικαιοσύνης επηρεάζει την ποιότητα της δικαιοσύνης. Δηλαδή πρέπει να επιζήσεις όσο παλεύεις να βρεις το δίκιο σου. Δεν είναι δωρεάν η δικαιοσύνη για τα έξοδα, πρέπει να τα παλέψεις. Και ποιον ωφελεί αυτή η καθυστέρηση, τους δυνατούς ωφελεί. Ο ρυθμός απονομής της δικαιοσύνης είναι μέρος της δικαιοσύνης. Και όπως είπα ξεκάθαρα στην συνέντευξή μου, ναι, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, αλλά όχι τυφλά. Η εμπιστοσύνη καταχαίεται κάθε μέρα. Και ξέρετε κάτι, μπορεί ο Έλληνας να μην ψήφισε πριν από ένα χρόνο βάσει του Πρέδατορ και των υποκλοπών, αλλά εδώ και 6 μήνες έχει στα χέρια της εισαγγελία του Ρίου Πάγου τη λίστα με τους 93 στόχους του Πρέδατορ για να δούμε αν είναι ήδη με τη λίστα που είχε το Μαξίμου με την εήτηση των υποκλοπών και δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για ένα μείζον θέμα στη δημοκρατία μας. Και έρχεται πάνω από αυτό και φαίνεται να υπήρχε μια δήλωση ότι στην κυρία Καριστιανού, το ότι αυτά γίνονται στη ζωή, πήγαινε στην εκκλησία να βρείτε ανάπαση. Όχι ρε παιδιά, μπορούμε καλύτερα, δεν είμαστε τέτοια χώρα. Πάμε να φτιάξουμε το σπίτι μας. Στα χέρια μας δεν είναι, κάθε μέρα που ξυπνάμε δεν επιλέγουμε τι Έλληνες είμαστε. Τι είναι, είναι η μοίρα μας δεδομένη. Είναι η μοίρα μας δεδομένη. Θα αναφερθώ λίγο στα ζητήματα της αστυνομίας. Αυτό το οποίο έγινε πριν από λίγες μέρες, στους Αγίους Αναργύρους, δεν είναι κάτι το οποίο είναι
σαν τα τέλη, ανθρώπινο λάθος ή η κακιά η ώρα. Ουδέποτε έχω υπάρξει από τους ανθρώπους που κατηγορεί τους αστυνομικούς συνολικά. Και ούτε αυτό θα κάνω σήμερα. Υπάρχουν πολλοί καλοί αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν το λειτουργήμά τους. Πολλοί από αυτούς είναι λαϊκά παιδιά με χαμηλές αμοιβές. Άλλο το τι έγινε πριν από δύο μέρες και άλλο να βαπτίζουμε μια ολόκληρη κατηγορία ανθρώπων αρνητικά. Αλλά αυτό το οποίο έγινε μπροστά από φυλάκιο στο τμήμα αστυνομικό δείχνει κάτι το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο. Και είναι αδιαφυσβήτητο διότι ταιριάζει κάτι το οποίο είναι ένα χρόνο πριν. Δείχνει ότι θεσμικά η αστυνομία θεσμικά χρειάζεται επανείδηση. Χρειάζεται μια τεράστια συγκρότηση. Θεσμικά δεν δουλεύει το πολύ. Θυμάστε πριν από ένα χρόνο που διέστηζε ένα καραβάνι από Ναζί από την Κροατία, ήταν με κλομπ μέσα στα τρένα στην Αθήνα και πήγαν και σκότωσαν αυτό το παιδί έξω από το γήπεδο Σάιτ. Τι έκανε η αστυνομία τότε, τι έκανε. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, πάλι βλέπουμε στην έμφυλη βία μια κατάσταση η οποία είναι θεσμικά αναποτελεσματική. Και η απάντηση ότι, αυτός θα πάει ισόβια, ξέρετε, και όταν σκοτώνεις ένα άλλο άτομο, δεν σκέφτεσαι 30 χρόνια ισόβια, το θέμα είναι να μην προλάβεις να σκοτώσεις, να υπάρχει πρόληψη. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και θέλω να σας πω μερικές αρχικές ιδέες που έχω για την αστυνομία, τις οποίες θα τις επεξεργαστούμε με το κόμμα, με το μήμα, με τα think tank, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια πολύ ξεκάθαρη πρόταση. Πρώτα απ' όλα, η άποψή μου είναι ότι η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας πρέπει να αποφασίζεται από την Βουλή των Ελλήνων με συνένεση. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία της ηγεσίας στον Έλληνα πολίτη. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε αλλάξει 3 υπουργούς προστασίας του πολίτη μέσα σε ένα χρόνο. Από την έφυπη αστυνομία, στον οικονόμο ο οποίος έψαχνε τις μπρίζες, άμα θυμάστε, για 10 μέρες, όπως είπε ένα συνάδελφό σας στη Βουλή, και τώρα με τον πιο έμπειρο, υποτίθεται, υπουργό, ο οποίος δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, αν αυτά τα αποτελέσματα. Δεύτερον, όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να μπαίνουν στο σώμα με πανελλήνιες και ενώ τη σχολή και να καταργηθούν οι ειδικοί φρουροί με εκπαίδευση δικαιωμάτων. Και να μείνονται γι' αυτό. Κατάλληλα. Τρίτον, χρειαζόμαστε μια διαβίου εκπαίδευση και επιμόρφωση. Και μάλιστα σε νέου τύπου εγκλήματα, όπως είναι το bullying, η έμφυλη βία και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Και μέσα σε αυτό πρέπει να στελεχώσουμε με επιστημονικό προσωπικό, με ψυχολόγους μέσα σε αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή η κατάσταση να είναι μόνο καταστολή και μάλιστα η καταστολή που δεν δουλεύει, επειδή σου λένε πάρε το 100, μην χτυπήσει την πόρτα του τμήματος. Άρα λοιπόν, στελεχώνουμε κατάλληλα και εκπαιδεύουμε διαβίου με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. Τέταρτον, πρέπει να έχουμε τους αστυνομικούς της γειτονιάς. Αυτός ο θεσμός πρέπει να δουλέψει, πρέπει να αποδώσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι αστυνομικοί να επιλέγονται με βάση μέρη της εντοπιότητας. Να ανήκουν στη γειτονιά, στην κοινωνία. Να ξέρουν τα προβλήματά τους, να ξέρουν πού μπορεί να προκύψει ένα θέμα και να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του πολίτη και των αστυνομικών. Ο αστυνόμος της γειτονιάς είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να δουλέψει και είναι η βάση την οποία μπορούμε να χτίσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ του σώματος και του Έλληνα πολίτη. Και τέλος, να ψηφιοποιήσουμε και την επαφή του πολίτη με την αστυνομία, έτσι ώστε να μπορεί είτε διαδικτυακά είτε μεσομέσιζε μια κοπέλα που απειλείται να μπορεί να δώσει άτομα. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε πολλές. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν φτάνει να λέμε
πάλι ανθρώπινο εδώ λάθος. Έχω 5.000, και να παίρνουν πολύ. Τεράστιες ποινές. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα πριν δημιουργηθεί. Με όρους κινήσεις πολιτικής. Θα σας πω δύο λόγια τώρα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας χώρας μας. Εγώ υπάρξει ξεκάθαρος ότι το κόμμα μας είναι φιλοευρωπαϊκό, περισσότερο από διατλαντικό. Δεν θέλουμε να μπλέκουμε στις περιπέτειες της Αμερικής όπου τις επιλέγει ο λαός. Ξέρετε, εγώ μπορώ να το πω αυτό, διότι η Αμερική με έχει φορολογήσει κανονικά, όλα είναι σωστά και δεν έχω να κρύψω σε offshore εταιρείες πράγματα που δεν ξέρει η Αμερική. Λοιπόν, θέλουμε ευρωπαϊκή άμυνα, θέλουμε μια πράσινη, δίκαιη Ευρώπη και θέλουμε στον βαθμό στον οποίο η Ευρώπη μπορεί να το κάνει αυτό, να έχει ένα αυτάρκης στην άμυνά της. Είμαστε ξεκάθαρα με τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή άμαχοι να πάρουν τη ζωή τους χωρίς κανένα σχέδιο εξόδου από το Ισραήλ είναι ένα μοτοκίνημα χωρίς τέλος. Και πρέπει να δει ένα τέλος. Η διεθνής κοινότητα έχει να παίξει ένα ρόλο σε αυτό, ένα μεγάλο ρόλο. Όσον αφορά στα εξοπλιστικά μας. Εννοείται ότι όλοι μας επιθυμούμε να επενδύσουμε στα νοσοκομεία μας και στα πανεπιστήμια μας. Εννοείται. Εννοείται ότι αυτός είναι ο στόχος. Η πιο φτηνή άμυνα είναι η διπλωματία. Μετά από τη διπλωματία είναι η αποτροπή. Και στο τέλος εννοείται είναι η έμπρακτη σύραξη. Λοιπόν, στο βαθμό στον οποίο η διπλωματία δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Όπως παραδείγματος χάρη όταν ακούς έναν Ερντογάν να σκέφτεται πας και είχαμε πάει και στο νότιο μισό της Κύπρου, να ήταν όλα κατεχόμενα, προφανώς θα το σκεφτούμε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Σίγουρα δεν πρέπει να υποστηρίζουμε δαπάνες τυφλά. Πρέπει να γίνεται ανάλυση και εδώ πέρα η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Άβραχο Αποστολάκη κάνει καλή δουλειά στο να πει πού ακριβώς έχει σκοταληθεί χρήμα. Για να μην σχολιάσω τις πλημμύρες στα στρατόπεδα που έχουμε δει και τον εξοπλισμό εκεί πέρα και αυτά που είχαν γίνει στο Στεφανοβίκιο, εντάξει, άλλες καταστάσεις που δείχνουν τελείως ανικανότητα, έλλειψη χειριστικής ικανότητας στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, είμαι ξεκάθαρος. Η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη για μένα δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Θα είμαι ανυφάλιος εάν έχω τιμή να είμαι ο πρωθυπουργός σας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δίναμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα θα εξαντλήσουμε και τη διπλωματία και τα όρια της αποτροπής και δεν θα είμαστε το καλό παιδί γέσμα της Αμερικής. Θα το υπόσχομαι αυτό. Οι Αμερικανοί θέλουν business πρώτα. Δεν είναι ότι ξαφνικά είδανε καλά αγγλικά και σου λένε ένα φίλε. Εντάξει, θα είμαστε ειλικρινείς. Είναι business πάνω απ' όλα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο κομμάτι που θέλω να σας αναφέρω. Όντως, υπάρχει η Ελλάδα της περιφέρειας, υπάρχει η Ελλάδα παραστικών κέντρων. Να ξέρετε ότι είμαστε μία Ελλάδα. Το 2050, εάν δεν αλλάξει η κατάσταση, θα είμαστε 6,5 εκατομμύρια Έλληνες. Έχουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα μπροστά μας, το οποίο πολύ απλά δυσχεραίνεται από την τεράστια κρίση συστέμαση που έχουμε. Εκεί πέρα η σύγχρονη αριστερά, παρεμπιπτόντως η στέγη, δεν πρόκειται απλά να παρακολουθεί και να λέει φτιάξτε το Airbnb και τέλος. Όχι, θα επενδύσουμε, θα χτίσουμε στέγη αποκεντρωμένα σε όλη τη χώρα, πράσινη στέγη, να δημιουργήσουμε κοιτίδες, να επιστρέψουν οι Έλληνες του εξωτερικού και να υπάρξει αποκέντρωση έξω από την Αθήνα. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να πούμε στις νοοτροπίες της μικρής χώρας. Αλλά είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε στην Ευρώπη από το 1981. Αυτός είναι ο πύχης μας.
Είναι η σύγχρονη Ευρώπη. Δεν είναι η οπισθοδρόμηση της δεξιάς. Είναι η σύγχρονη Ευρώπη της προόδου. Σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα. Και ας πω ότι κάτι, μιας και λέμε για την προόδο στην Ευρώπη, 205. Άλλη μια μεγάλη διαφωνία που είχαμε με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν στο προσφυγικό. Όπου εκείνη, για να μην σχολιάσω τα pushback τα οποία κατά πάσα πιθανότητα, ενώ και σίγουρα έχουν γίνει στην ελληνική ζώνη διάσωσης και έρευνας, μέσα στο και στο ναυάγιο έξω από την Πύλο, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει η χώρα μας να γίνει χώρα υποδοχής με ένα τμήμα κατά κεφαλή. Λοιπόν, εμείς διαφωνούμε με αυτό. Η ελληνική στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό έπρεπε να είναι αναγκαστική. Άμα υπάρξει κύμα προσφύγων, έπρεπε ισομερός να κατανεμηθεί σε όλη την Ευρώπη. Όχι εμείς να γίνουμε ένας ξενώνας για αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, επειδή η Γερμανία μπορεί να πληρώσει. Όταν δεν πληρώνει και οι γερμανικές αποζημιώσεις. Σχολιάσου και αυτό σε λίγο. Τα λέω ντρέτα, τον καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, γιατί δεν με έχει κανείς. Εντάξει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τον έχει κανείς. Δεν τα παίρνουμε άδεια από συμφέροντα για να κάνουν προτάσεις. Άλλοι παίρνουμε. Και τώρα που παρουσιάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ με νέα δυναμική, ανακάμπτει, περνάει σε λίγο το ποσοστό των τελευταίων εκλογών, παίρνει τον Μαξίμου την κανάλια τηλέφωνο να πει και το παρουσιάζεται τον Κασελάκη. Καλά θα δείτε, δεν πάμε πουθενά. Χτίζουμε κίνημα. Δεν έχουμε σύστημα, δεν έχουμε χρήματα, έχουμε μήνυμα, έχουμε κίνημα. Αυτό έχουμε. Εδώ λοιπόν στην Κρήτη, στον τόπο καταγωγής μου, εδώ ο μεγάλος πατέρας μου, μπορεί μερικοί από, δεν νομίζω από εσάς, αλλά από τους γνωστούς σας, να βλέπουν τον πρώτο ανοιχτά γκέι πολιτικό και μάλιστα σε τέτοια μεγάλη υψηλή θέση στην Ελλάδα και να σκέφτονται, ξέρω, κρίμα το παιδί, να νομίζω την επιλογή, να λένε, α, το Φόδωρο, τον πατέρα μου, ξέρεις, να δεν τρέπεται για το παιδί του ή να τρέπεται για τον εαυτό του. Λοιπόν, εγώ σήμερα, άμα μιλάμε για γονίδια, πήγα από τα χωριά κοντά στο Σιμαία, στο Αλυγιανό, στο μνημείο που ο προπάπους μου σκοτώθηκε από τους Γερμανούς, στα αντίπεινα τρεις μήνες μετά τη μάχη. Και ο θείος μου και ο προπάπους μου σκοτώθηκαν από τους Γερμανούς και είναι τα δώματά τους εκεί. Για τα γονίδια μου δεν θα απολογηθώ ποτέ. Και δεν πρόκειται ποτέ η Κρήτη να απολογηθεί όταν στέκεται απέναντι στο φασισμό. Εμείς καλέψαμε εδώ πέρα, φέραμε τεράστια αντίθεση στους Γερμανούς και δεν πρόκειται να αφήσουμε την ακροδεξιά και τον φασισμό να γίνει εδώ πέρα ξαφνικά ένας καρκίνος τον οποίο δεν μπορούμε να νικήσουμε. Έχετε ευθύνη όλοι σας. Έχετε ευθύνη όσο η ακροδεξιά μεγαλώνει στη χώρα μας, όσο ο κόσμος έχει αισθάνεται μια απαξίωση για το πολιτικό καθεστώς και αλλά έχουμε ευθύνη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και ότι μπορεί να υπάρξει μια σύγχρονη Ευρώπη. Γι' αυτό τον λόγο και ξεκινωμίζουμε και το ΣΥΡΙΖΑ, τον ανοίγουμε σε νέο κόσμο, όχι μόνο ηλικιακά, νέο από το πολιτικό σύστημα. Και όσοι σχολιάζουν, α, είναι απολυτή και ψηφοφόροι, επιτέλους σταματήστε να ειρωνεύεστε τον Έλληνα πολίτη. Δεν είμαστε πρόβατα σε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που χειροκροτάνε τον Κώστα Καραμαλή και δεν έχουν ευτυχία να τον στείλουν στη δικαιοσύνη. Ο Έλληνας καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται στην Ελληνίδα. Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει επιλέξει μια καινοτόμα διαδικασία για τις ευρωεκλογές. Αντί να επιλέγει σαν παντοκράτορας ο πρόεδρος με την κλίκα του σε όν θέλει να βολέψει, επιλέγετε εσείς εδώ. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η προεκλογική παράταξη στα χέρια σας. Στα χέρια σας. Και για όσους λοιπόν αναρωτηθούν εδώ
Εντάξει, ναι, το βλέπουμε, λέει καλά πράγματα κτλ. Εντάξει, αλλά, ειδικά για, για αυτό που λένε για την προσωπική μου ζωή. Ξέρετε, όλοι μας έχουμε προσωπική ζωή. Η ισότητα είναι ισότητα για όλους. Πώς είχε αλλάξει. Και η ισότητα που λείπει πιο πολύ από όλα είναι η δυνατότητα σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει γεννηθεί με χρήματα ή στο κέντρο της Αθήνας με κονέ να διαφρέψει τη ζωή του. Να μπορεί να μοιρευτεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι που λείπει από τη χώρα. Άρα στους κριτικούς συντοπίτες μας, στους χανιώδεις συντοπίτες μας, να τους πείτε. Άμα έχεις κόλλημα με το παιδί εδώ πέρα, έχει κόλλημα. Ρώτα το δικό σου παιδί τι πιστεύει. Και σκέψου το δικό σου παιδί και τη χώρα την οποία πιστεύεις ότι το αξίζει. Αυτό θέλει. Και με αυτό το μαχητικό πνεύμα που η ομάδα εδώ πέρα θα πάει, θα χτυπήσει πόρτες, θα πάρει τηλέφωνα και να είστε σίγουροι. Στις 9 Ιουνίου οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα είναι έκθαρτοι. Διότι η αλήθεια δεν φοβάται τίποτα. Καλώς στο βήμα για μια μικρή παρουσίαση τη Μαρία την Καλωδιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συναυλία, πασαρέλα και όλα τα καλά. Πάμε για την ανατροπή. Πάμε. Γιατί η ανατροπή είναι όποιο ποσοστό παραπάνω από αυτό που μας δίνουν. Την επόμενη μέρα που θα ανέβουμε λίγο παραπάνω από αυτό που μας δίνουν, θα καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι εμείς πάμε με τσαμπουκά για τις άλλες εκλογές. Είμαι η Μαρία Καλουδιώτη, εκπαιδευτικός. Είμαι από αυτούς που στήριξα τον Στέφανο τον Κασελάκη, γιατί πιστεύω στη νεολαία. Η νεολαία κυκλοφορεί εκεί πίσω απόψε και την καλώ να πάει σπίτι-σπίτι να πούν αυτά που άκουσαν. Από τη νεολαία έρχεται η ανατροπή. Από αυτούς που δεν ήρθαν να ψηφίσουν την προηγούμενη φορά. Και το γνωρίζω καλά ως εκπαιδευτικός. Αυτό θα κάνω. Πόρτα-πόρτα, τηλέφωνο-τηλέφωνο τα παιδιά μου. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση, το θέατρο και το χορό. Σας ευχαριστώ και πάμε όλοι για την ανατροπή. Μαζί με τον Στέφανο. Μπράβο Μαρία. Μαρία Τουρακάκη. Ομιλίες που έκανα στο συνέδριο ήταν Μαρία. Να πρέπει σκελιά. Καλησπέρα και από μένα. Η νέα γενιά είναι εδώ, είναι παρόν, έτοιμη να πολεμήσει για την ίδια, για όλους. Όπως πιθανόν έχετε δει, είμαι ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Μία πτυχή η οποία συνήθως παραλείπεται, αλλά είμαστε κι εμείς εδώ, θέλουμε να πολεμήσουμε, θέλουμε να βγούμε μπροστά για τον τόπο μας, για την Κρήτη, για μια τίμια ζωή. Σας ευχαριστώ. Καλό στο ακούτε. Ναι. Τον Τζιάν Ανδρέα Καρατσίνη. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Να κάνω και εγώ λίγη πασαρέλα, έτσι. Λοιπόν, να σας πω μια μικρή ιστορία. Πριν μερικά χρόνια, οι εποτισμένοι άνθρωποι στις Βρυξέλλες αποφασίσανε το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μέρα στην άλλη δεν ήταν πια αλληλεγγύη, δεν υπήρχε πια χώρο για την κοινωνική πολιτική, ο Ευρωπαίος έγινε στατιστική μονάδα. Η οικονομία είχε το πάνω. Ήτανε απολύτως κυριαρχή. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε. Σήμερα, όποιος δουλεύει, δυστυχώς, είναι φτωχός. Συχνά, όταν σε ένα νοικοκυριό δύο άνθρωποι δουλεύουν, η οικογένεια είναι φτωχή. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι σημαντική, γιατί περίπου
τα μισά από αυτά που περνάνε σε κάθε Εθνική Βουλή από εκεί προέρχονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μας φαίνεται. Έχουμε μάθει τελευταία να δίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με έτσι, κακά χρώματα και δικαίως. Αλλά έχουμε τη δύναμη να την αλλάξουμε. Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν λίγοι, πρέπει να είναι περισσότεροι αυτή τη φορά και με τη βοήθειά μας θα είναι. Εγώ είμαι ο Τζανανδρέα Καραντσίνη, λέω γεννήθηκα Ιταλός και θα πεθάνω Έλληνας. Είναι η δεύτερη μου πατρίδα η Ελλάδα. Έχω πολύ το γραφητή. Και μαζί με τον Στέφανο, με όλους μας, πάμε για να κάνουμε την 9 Ιουνίου μια μέρα αλλαγής και ανατροπής. Ευχαριστώ. Καλώς στο βήμα τον Βασίλη Κασελάκη. Χαλιώτισες και χαλιώτες, ονομάζομαι Βασίλης Κασελάκης, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο χωριό Σκηνέ Χανίων. Με πάρα πολλούς από εδώ πέρα έχουμε πάει, πέρασα από τα ίδια σχολεία, έχουμε κάτσει στις ίδιες καφετέριες, έχουμε παίξει στις ίδιες σαλάνες. Θέλω να σας πω ότι σήμερα στην Ευρώπη, πίσω από γυάλινα γραφεία, άνθρωποι αποφασίζουν για το μέλλον μας. Για εμάς που είμαστε νέοι, για τα παιδιά σας, όσοι έχετε οικογένειες, όσοι είστε μεγαλύτεροι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα όνειρά σας, τις δυσκολίες που περνάτε καθημερινά, τις αμφιβολίες σας. Πράγματα που έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται μεταξύ δύο πολέμων. Μια Ευρώπη η οποία δεν ακολουθεί την πράσινη πολιτική την οποία πρεσβεύει. Μια Ευρώπη η οποία παραμελεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θέλω λίγο να σκεφτείτε, αν η Ευρώπη δεν υπερασπιστεί αυτές τις αξίες, ποια μεγάλη υπερδύναμη στον κόσμο ενδιαφέρεται για αυτά? Η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία, ποιος? Η απάντηση είναι κανείς. Γι' αυτό και με τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη συμμεριζόμαστε το όραμά του για μια Ευρώπη πράσινη, μια Ευρώπη ασφάλειας, αλλά πάνω απ' όλα μια Ευρώπη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό σας καλούμε όλοι για να πάμε για την αντεπίθεση τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχετε να ψηφίσετε. Θα συστήσω και στους υπολείπους εκτός περιφέρειας Κρήτης, καλώ στο βήμα, τον Δήμο Μπινέτζη. Είναι για Αττική. Γνωρίζετε, γιατί ξέρετε κάτι, η ανανέωση είστε εσείς. Εσείς, τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας και επιλέγετε. Εναντίο. Σοκέμαι στον χρόνο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Πάντα όταν έρχομαι στην Κρήτη, γιατί σπούδασα εδώ πέρα πρόσφατα, έφυγα από το Ρέθυμνο. Έχω ευχάριστες αναμνήσεις από ανθρώπους που ζήσαμε και στο Πανεπιστήμιο, αλλά και πολιτικά μαζί πολλά πράγματα. Επειδή πολιτικά πολύ με γνωρίζετε, γνωριζόμαστε, νομίζω ότι και ο Στέφανος και γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε μια διαδικασία από όλα αυτά τα χρόνια πράγματα που πιστεύουμε ότι θέλουμε ένα κόμμα μαζών και όχι στελεχών, ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, ένα κόμμα που θα έχει πρόγραμμα επιστημονική τεκμηρίωση και το έχουμε κατεβάσει αυτό σε μεγάλο βαθμό και ανεβαίνουμε, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Επειδή στην Κρήτη εγώ και λόγω της σπούδας εδώ πέρα έχω μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, θέλω να σας αναγγείλω κάτι. Το σκεφτόμουν όλο αυτό το διάστημα. Πριν από λίγους μήνες αποφύτησα από το Πανεπιστήμιο. Πριν ένα μήνα ενημερώθηκα ότι πλέον είμαι και εγώ στο κλαμπ, όπως το λέει δεξιά, τον Άριστον μου απονεμήθηκε τίτλος αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Μου εξαγγείλαμε ότι θα μας βάλουν και 1.000 ευρώ επίδομα από την υποτροφία και δεν μου έκαθε αυτό καλά και σκεφτόμουν και πήρα μια απόφαση, μπορεί να είναι γενναία αυτή η απόφαση. Αποφάσισα το μισό από αυτό το 50% της υποτροφίας που μας δόθηκε τα 300 ευρώ από τα 1.000 να τα επιστρέψω στο ίδιο το Πανεπιστήμιο χορηγία για την ενίσχυση με σκοπό ότι αυτό το πτυχίο δεν ήταν μόνο
από μια καλή επίδοση από μένα, ήταν και από τους καθηγητές μου, ήταν και από το διοικητικό προσωπικό, ήταν από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ μια παράκληση θα ήθελα να κάνω. Αυτό το που ζητάω από το Πανεπιστήμιο και θα το βγάλω και στην ανακοίνωση της προσεκτικής μέρες είναι, επειδή έχουμε χάσει πολλούς φοιτητές από διάφορα τραγικά γεγονότα, θυμίζω ότι στο Ρέθυμνο είχαμε χάσει στο Βαγγέλη τον Γιακουμάκη από το Ζωνιανά, είχαμε τη στροφή της Άμου που λένε την Κομιζή, είχαμε τα θύματα από τα Τέμπη, είχαμε το μικρό Άλεξ, να ονομαστεί μια αίθουσα το Πανεπιστήμιο εις μνήμη αυτών των ανθρώπων, Βαγγέλης Γιακουμάκης που ήταν από το Ρέθυμνο, και σε όλους αυτούς που καθήκανε, και παράλληλα τα 200 ευρώ από το υπόλοιπο 50% της υποτροφίας θα τα χορηγήσω στο Σύλλογο Αποθυμάτων των Τεπών των Συγγενών τους για να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους και όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά παντού να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Δεν με θεωρώ ότι εγώ ήμουν άριστος, εγώ είδα ανθρώπους 60, 70 και 80 χρονών να παίρνουν πτυχίο να δίνουν παράδειγμα στα παιδιά τους. Αυτή είναι η πραγματική αριστεία, η κόπη αυτή που έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι. Και το λέω αυτό γιατί όταν είμαστε ένα κόμμα που δεν στηρίζουμε τους προνομιούχους, αλλά τους μη προνομιούχους, πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να στηρίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο Συνδεκτή του Ιούδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα βγαίνει με την Τουρκική Μακεδονία. Να ξέρετε ότι η Δώρα ήταν, να την γνωρίζετε, βουλευτής στη Βίλα της Θεσσαλονίκης του 19-23 και από τα λίγα άτομα του ΣΥΡΙΖΑ που αύξησε τις ψήφους της ονομαστικά το 23. Ονομαστικά κιόλας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Χαιρετισμούς από τη Μακεδονία, από την Κεντρική Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη, που στέλνει επίσης το μήνυμα της νίκης. Είναι... Αισθάνομαι και αμήχανα και συγκινημένη, γιατί ποιος θα μπορούσε να διανοηθεί ότι ένας νέος άνθρωπος θα άνοιγε έναν δρόμο, γιατί αυτό το βάθρο στην ουσία είναι ο δρόμος για τους νέους ανθρώπους. Να δίνει το βήμα, να μοιράζεται το λόγο μαζί με συνομιλίκους του, με ανθρώπους που είναι πιο όριμοι και ενδεχομένως πιο έμπειροι στην πολιτική, για να στείλουν το μήνυμα για τη μάχη των ευρωεκλογών. Αυτός είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός έτσι όπως ο Στέφανος Κασελάκης διαμόρφωσε τους όρους της αλλαγής και της ανανέωσης στο κόμμα μας, το κόμμα μας που αλλάζει για να αλλάξει η κυβέρνηση και τα πράγματα στην πατρίδα μας. Αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις διαμορφώνουμε, διαμορφώνετε όλοι μαζί, προκειμένου στις 9 του Ιούλη η ψήφος μας να είναι ακριβή, να μην τη χαρίσουμε. Όλοι οι νέοι άνθρωποι, οι νέες και νέοι Έλληνες, όπου και αν ζουν, να έρθουν να ψηφίσουν. Να μην χαραμίσουν την ψήφο τους, να την πουλήσουν ακριβά και να κοστίσει ακριβά η ψήφος τους στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε αυτό το καθεστώς. Πρέπει να βρίσκεται η δουλειά πίσω στο λαιμό του Έλληνα, του ελληνικού νοικοκυριού, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του μελισσοκόμου, του ανθρώπου, του μόχθου. Η ψήφος να τους κοστίσει ακριβά και να είναι ψήφος νίκης στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να διαμορφώσει τους πολιτικούς όρους της πολιτικής αλλαγής που θα γίνει με τις εθνικές εκλογές. Με τη νίκη χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Συγχαρητήρια, σύντροφε Στέφανε, συγχαρητήρια, συντρόφες και σύντροφοι από όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Από τα think tanks μας, επιστήμονας από την Κρήτη, το Πολυτεχνείο, το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε και να επενδύσουμε, να έχει ειδικές αιστείες, αντί να το απαγορεύουμε. Πολύ.
Χαίρομαι που εδώ και καταρχήν χαίρομαι. Είσαι επιστήμονα, σε βοηθήσω. Περπάτε λίγο. Ωραία, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Έχω και εμεί συνηθίσει να στεκόμαστε. Αλλά με τον Στέφανο εδώ έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ο Στέφανος έχει παρακινήσει πολύ κόσμο να συμμετέχει και ήμουν ένας από αυτούς. Οπότε, έχοντας βαρεθεί για μια δωδεκαετία που έχω γυρίσει στην Ελλάδα να συζητάω με φίλους, ακαδημαϊκούς συναδέλφους, ερευνητές στην Ελλάδα, στον κόσμο για τα κακό κείμενα, το τι πάει στραβά, τι δεν πάει, με ένα μικρό παράθυρο ελπίδας στα πλήρια του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισα και εγώ να κινητοποιηθώ. Γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες στη χώρα, οι οποίες είναι δυστυχώς δεν τις τριγούμε. Αυτό καιρό, που είμαι σύντομος, αυτό το εξάμηνο βρίσκομαι στη Βαρκελόνη, όπου τα πράγματα, οι υποδομές, οι χρηματοδοτήσεις για το πανεπιστήμιο, για την έρευνα, που είναι δεσμοχλός ανάπτυξης, για τις χώρες, είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ καλά τα πράγματα. Να σκεφτούμε λίγο που ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία, χώρες όπως αυτές, πριν από 40 χρόνια που, όπως είπε ο Στέφανος, μπήκε η Ελλάδα στην ΕΟ. Ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς. Εμείς είχαν περάσει δεκαετίες δικτατορίας, ένα επίπεδο ανάπτυξης πολύ χειρότερο. Εμείς καταφέραμε το μοναδικό στον κόσμο να μπούμε 10η στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είμαστε τώρα 25-26 σε όλο. Αυτό πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι είναι καιρός να βάλουμε όλη πλάτη έτσι ώστε οι νέοι μας που φεύγουν, διαπρέπουν παντού στον κόσμο να μένουν εδώ, να προσφέρουν για να χτίσουν μια νέα Ελλάδα με δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη. Και από το λίγο καιρό που συμμετέχω στα Think Tanks, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν και προσπαθούμε να φτιάξουμε να βοηθήσουμε κι εμείς να φτιαχτεί συνολικά από όλους και όλους εσάς ένα σχέδιο έτσι ώστε να πάμε μπροστά και ακόμα πιο ψηλά γιατί αυτό αξίζει τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν η ομάδα και οι υποψήφοι στα προβληματικά. Καλή τύχη, καλή αγώνα. Καλό αγώνα, παιδιά. Λοιπόν, επιθυμείτε ερωτήσεις. Ή τα καλύψαμε όλα. Εδώ πέρα είναι να δώσουμε μικρόφωνο. Καλησπέρα. Μία παράκληση, θα πω δύο πράγματα μόνο απλά. Όσο έχεις ο Παύλος δικιά σου, η τρίτη δεν είναι μαζί σου. Μην το ξεχάσεις ποτέ. Μία παράκληση, κλείσε φυλακή, όσους θύμπτες ανέπτυξη. Να φύγει κατεμιά από την Ελλάδα. Θέλουμε μία νέα Ελλάδα και βλέπουμε όρεμα εσένα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, είμαστε σε μία, ας το πούμε, δύσκολη κατάσταση. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι οι ευθύνες δεν σταματάνε στο Κώστα Καραμαλή. Ειδικά στον Μπάζωμα, τρεις μέρες μετά από το έγκλημα. Ο Κώστας Καραμαλής αγνόησε προειδοποίησεις 2 χρόνια, αλλά το Μπάζωμα, 3 μέρες μετά το έγκλημα, αμφιβάλλω αν δόθηκε από τον ίδιο, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνετε, παραιτηθήκε όλος και αν θυμάμαι. Αμφιβάλλω. Μάλλον πιο ψηλά δόθηκε η εντολή για το Μπάζωμα. Άρα λοιπόν, υπάρχει. Έπαρξε εκεί ανάγκη συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος από την Νέα Δημοκρατία. Και εκείνη, λόγω αυτού του παρανοϊκού νόμου περί ευθύνης υπουργών, τον οποίο τον αλλάξουμε συνταγματικά όταν γίνουμε κυβέρνηση, θα πάνε να τον αμνηστήσουμε.
θα πάνε να αμνηστεύσουν για να μην μπορεί να κινηθεί η δικαιοσύνη εναντίον του. Αυτοί οι οποίοι ευαγγελίζονται νόμο και τάξη έχουν φτάσει στη χώρα σε ανομία και αταξία και ξεπλένουν τους δικούς τους πριν να βγουν φυλακή. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Να σχολιάσουμε τα προσωπικά δεδομένα εκλογέων του εξωτερικού που μας λέει η κυβέρνηση ότι θα υπηρεσιακή κυβέρνηση από το Μάιο, Ιούνιο και μετά η κυρία Σημακοπούλου λέει παραδέχεται ότι τα πήρε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το Γενάρη του 24. Δηλαδή λένε ψέματα. Ελληνίδα Έλληνα, σου λένε ψέμα. Υποκλήσει του Ερντογάν. Όχι, υποκλεινόμουν στην πρώτη δημοκρατία, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Και βγαίνει μετά από το ρεπτή που κλείνει στον Ερντογάν δύο φορές την ίδια μέρα. Λένε ψέματα. Και τι πήγανε και είπαν όσο εγώ στο στρατόπεδο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το καταγγελία της Νέας Δημοκρατίας. Ότι τα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ υποκινούν βία για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου. Καταγγελία χωρίς τίποτα. Απλά επειδή ήξεραν ότι ο κόσμος ήταν εξαρτησμένος, τότε θα τους διούχαρε για αυτή την κατάσταση της γυάλης του κοινού. Λες και εγώ σας φαίνομαι μπαχαλάκης. Εντάξει. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε την οργανωτική δομή να οργανώσουμε ό,τι να ήταν κοινωνικά. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό. Ξέρετε τι έχει νόημα. Δεν φτάνει μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση. Χρειάζεται κοινωνική αντιπολίτευση. Και σε αυτό έχετε ρόλο να παίξετε. Δεν ακούγεται, αλλά μέχρι να ακουστείς. Και εννοείται ότι ο Παύλος είναι δίπλα μου και θα είμαι δίπλα του. Και όταν νομίζουμε πως πάλι ο πρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, γιατί ο κύριος υπουργός είπε ότι έχει ψυχή πολλάκι, λέω, καλά κάνα και εγώ ψυχή πολλάκι, γιατί με τίνει ως άνθρωπος. Σαν και εσείς να έχετε. Μαγκάρι να έχετε και εσείς. Σύντροφε πρόεδρε. Πιο δυνατά, λίγο. Πιο δυνατά. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της ενέργειας θα σηκωθεί πολύ τον επόμενο καιρό στην Κρήτη. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πριν μιλήσατε για τους πυλώνες, έτσι. Γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να βάλει πυλώνες και όχι να το ρίξει από τη θάλασσα. Γνωρίζεις ότι γνωρίζω ποια είναι η απάντηση, αλλά επειδή δεν το ανέλησες, θα ήταν καλό να πεις στον κόσμο τι έχουν στο μυαλό τους μετά που θα βγουν οι πυλώνες, που δεν θα βγουν βέβαια, γιατί θα το αποτρέψουμε. Αλλά γιατί θέλουν να βάλουν πυλώνες και όχι το καλό είναι να πεις από κάτω. Βλέπουμε ότι ο Αρμιέ μπορεί να συνδέσει την παρουσία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Αρμιέ μπορεί και συνδέει υποθαλάσσια τις τέσσερις άκρες όλου του πλανήτη. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αυτό στην Κρήτη. Γιατί θέλουν να βάλουν πυλώνες και ουσιαστικά να γαζώσουν όλους τους πρόπερες από τα λεφτά όλα από τα Χανιά μέχρι και το Ηράκλειο. Ξέρω την απάντηση, αλλά επειδή έχεις το βήμα, θέλω να μας πει. Πες την απάντηση. Και ό,τι ξέρω, αλλά πες την. Αν δεν είναι να γίνεται μόνο εγώ. Εσύ είναι ο λόγος στην κοινωνία. Μίλα, έχεις το μικρόφωνο. Η απάντηση είναι ότι μελλοντικά, όταν μπουν οι πυλώνες, δηλαδή όταν μπει η εναέρια γραμμή υψηλής τάσης, να το πω απλά, όποιος έχει ένα οικόπεδο κάτω από εκεί που θα περνάνε πυλώνες και τα καλώδια, μπορεί να φτιάξει ένα υποσταθμό και να πουλάει ρεύμα βάζοντας ανεμογεννήτριες. Δηλαδή στο μυαλό τους έχουν μελλοντικά να μπουν ανεμογεννήτριες, να φτιάξουν μελλοντικά πάντα και να διαλύσουν όλα τα βουνά μας. Με αρχή από τα σφακιά. Αυτό. Δεν θα περάσουν. Και υπομονή για να κουμπώσουν εύκολα ανεμογεννήτριες με τον ένα φορολογούμενο να το έχει δώσει αυτό. Ενώ αν υπάρχει πόντιση, δηλαδή υποθαλάσσια, θα αναγκάζονται οι εταιρείες που είναι να βάλουν στις πολιτείες να τη διασυνδέσουν. Για άλλη μια φορά, ο Έλληνας προλογούμενος κορόιδο και μεγάλα συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ποια εταιρεία θες να ονομάσω? Πες το όνομα, πες εσύ το όνομα του παραλάβω. Και στέρνα, άκουσα. Άλλο όνομα υπάρχει? Ποιο, Κοπελούζο, άλλο όνομα υπάρχει? Εγώ, για να είμαστε ξεκάθαροι για τις μηνύσεις, απλά επαναλαμβάνω αυτό που λέει το κοινό, εντάξει, λοιπόν. Άμα θέλετε να μου κάνετε αγωγή, κάνετε αγωγή, τι να κάνω. Λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε στο άλλη ερώτηση. Εδώ. Καλώς ορίσατε, κύριε Κασελάκη. Εγώ θέλω να σας κάνω μία παρατήρηση. Πρόσφατα η Μούντις είπε σκληρά, αληθινά λόγια για την οικονομία. Και είπε στον κύριο Μητσοτάκη να έρθει με τους γονείς του το Σεπτέμβρη, γιατί τον άφησαν μεταξαταστέων. Το αφήγημα της κυβέρνησης ότι παίρνουμε επενδυτική βαθμίδα, που θα ήταν καλό για τον τόπο, δεν ευεδόθη. Και μάλιστα αυτά που είπε η Μούντις είναι πραγματικά. Μας είπε ότι μπλέκεται σε πόλεμο και αν εμπλακείτε άμεσα θα σας υποβαθμίσω, δεν θα σας αναβαθμίσω. Μας είπε ότι το έλλειμμα των τρέχουσων συναλλαγών είναι τεράστιο και φταίτε εσείς που δεν χρειάζεται επιχειρήσεις. Μας μίλησε ότι το ΑΕΠ ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνει επειδή έχονται πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι παρατηρήσεις, ένας όχρον άνθρωπος θα τις έβλεπε θετικά. Όποιος είναι και οικονομολόγος και το αντιλαμβάνεται, είχαν δίκιο οι Μούντις. Μήπως είναι ευκαιρία το αφήγημα μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί κανείς δεν του απάντησε, να του απαντήσουν ότι σε λάθος δρόμο πορεύεται και μας οδηγεί σε μεγάλη περιπέτεια παράλληλα. Σας ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ για την ευκαιρία να ρωτήσω τον οποίο ξέρω καλύτερα από εκείνους. Η έκθεση της Standard & Poor's για την επενδυτική βαθμίδα την οποία έδωσε στην Ελλάδα ανέλυε ακριβώς τους λόγους. Ήταν δύο οι κύριοι λόγοι. Ο πρώτος ήταν το τεράστιο, πολύ μεγάλο το έλεγε μαξιλάρι των 37 δις την ελληνική οικονομία και είμαι ξεκάθαρος, είμαι πολύ περήφανος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το άφησε ανεξάρτητα αν θα επιθυμούσε μια πιο λαϊκή πολιτική σε κάποιο σημείο όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Αλλά δεν πάει να είναι χρηστή διοίκηση της χώρας. Αντί 5 χρόνια μνημόνια από τον Σαββαρά και τους άλλους, που δεν άφησε τίποτα στις ταμείες της χώρας στο τέλος. Και αυτό και από την αρχή. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι για την κίνηση στην ιστορία. Πρώτο λοιπόν το μαξιλάρι. Και δεύτερο, τη ρύθμιση του χρέους που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Του δημοσίου χρέους με πολύ χαμηλά επιτόκια και μεγάλο χρόνο, μεγάλο βάθος. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος, αυτός είναι ο λόγος στον οποίο μπορούμε να ανασάνουμε και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Όντως η ανάλυση έλεγε ότι η ελληνική οικονομία δεν είναι εξωστρεφής και δεν είναι ανθεκτική. Αναφερόταν στο έλεγμα των προσώπων συναλλαγών, αλλά γενικότερα. Ξέρετε πώς επίσης το βλέπουμε αυτό. Είμαστε, ακούστε αυτό, είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη των 27 σε ιδιωτικές επενδύσεις ως μέρος του ΑΕΠ. Είμαστε τελευταίοι. Είμαστε προτελευταίοι, πάνω από την Βουλγαρία, σε αγοραστική δύναμη και είμαστε δεύτεροι στους πιο υψηλούς έμεσους φόρους. Και αυτό, αγαπητοί συντοπίτες μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα Καλάβρητα την άλλη μέρα, του λέει ρεαλιστική πρόταση, γιατί είναι η μόνη που έχουν ρεαλιστική πρόταση για κυβέρνηση. Θα μας λείπει το Βύσσινο με τέτοια ρεαλιστική πρόταση. Όταν εμείς λέμε να αλλάξουμε την φορολογία, το λέμε για να μπορεί επιτέλους να υπάρχει ουσιαστική ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω. Όχι να αυτοποποιείται ο Έλληνας πολίτης με τεράστια ειδική δαπάνη στην υγεία, 40% της δαπάνης στην υγεία να είναι ιδιωτική και μετά να λέμε «Α, πετύχαμε ένα δημοσιονομικό στόχο». Ένα από τα μεγαλύτερα διακυβεύματα στην Ευρώπη, στη νέα Ευρωβουλή, θα είναι οι κανονισμοί για τη λιτότητα. Δεν πρέπει η Ευρώπη να έχει τυφλή λιτότητα και η Ελλάδα να συμφωνεί σε πρωτεϊνή πλεονάσματα του 2,5% επειδή έτσι το είπανε χωρίς μια διαπραγμάτευση. Υπάρχουν επενδύσεις και δαπάνες του ελληνικού κράτους μπορούν να μειώσουν το χρέος μεσοπρόθεσμα. Η στέγη είναι μία από αυτές. Υπάρχουν και επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για την πράσινη μετάβαση και την προσαρμογή, όπου η Ευρώπη εκεί έχει ένα ρόλο να παίξει. Χρειαζόμαστε ένα ομόλογο από την Ευρώπη, ένα νέο χρηματοπιστωτικό εργαλείο για να χρηματοδοτήσει την προσαρμογή. Σίγουρα χρειαζόμαστε πάνω σε αυτό και μία πολιτική προστασία. Είναι άσχετο αυτό που λέω, αλλά μετράει για τα δημοσιονομικά της χώρας, όπου δεν κλέβονται 500 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά που δεν γίνονται,
όπως στη Θεσσαλία, και μετά πληρώνει ο Έλληνας πολίτης και ο κρητικός πολίτης 3 δις για να μπαλώσουμε τη ζημιά που έγινε στη Θεσσαλία. Πέρα από, από την απώλεια ζώων που είχαμε. Ξέρετε, η ανικανότητα στη διακυβέρνηση, όπως έχουμε δει, φτωχοποιεί τον Έλληνα και επίσης σκοτώνει τον Έλληνα. Κυριολεκτικά τον φέρει τη ζωή και στις ΜΕΘ, μέσω κορονοϊού, και στο έγκλημα των τεπών και με τις πλημμύρες και τα λάθη που έγιναν εκεί πέρα. Έχει έρθει ο καιρός η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα της ατιμωρησίας. Και ο Έλληνας να διεκδικήσει μια ζωή με αξιοπρέπεια και αξιοκρατία. Και να είστε σίγουροι ότι μόνο ένα κόμμα μπορεί να το παράσχει αυτό στην Έλληνα πολίτη. Αυτό το κόμμα. Τελευταία ερώτηση. Όχι, ερώτηση. Α, έχεις κάτι να πεις. Έχω σε πολλά. Σε λίγο μαχητικό. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε. Πού είναι το μικρό. Λέγομαι Λουφαλάκης Ιωάννας από τα Παλιά Ρουμάτα. Ένα αιαμικό χωριό. 400 ψήφους στην Ελλάδα, στην αριστερά κτλ. Εγώ είμαι λάτρης του Καραϊσκάκη, του Κολοκοτρώνη. Και λάτρης των κριτικών αγώνων εδώ. Των Λαγιωτών, των Σφαγιανών. Αυτός είμαι λάτρης. Λοιπόν, Κασαλάκη, χαλάρεις το ψεκλίκι. Εντάξει. Χαλάρεις το ψεκλίκι. Εμείς παταλιούμαστε με πολλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Όχι, εδώ έχεις ερώτηση. Θα δώσω πλέον στην νεολαία μια τελευταία ερώτηση και τελειώσαμε. Και μετά με χαρά να απαντήσω διαδόσεις προσωπικά. Ευχαριστώ. Καταρχάς να πω ότι είσαι και διαφορετικός χωρίς τα χακί. Γράψα. Είσαι διαφορετικός χωρίς τα χακί. Κατανάμεσα τώρα. Είναι μια δημοκρατία ΣΥΡΙΖΕΟ με το εθνόσημο και δεν μπορούσε να πει τίποτα ξαφνικά. Η προπαγάνδα τους μας έβαψε με τα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη εθνική εξαίρεση. Εθνική εξαίρεση να τζάκι να αμνηστεύει άλλο τζάκι. Και έχει έρθει ο καιρό να το σταματήσουμε αυτό. Συνέχισε. Κρίνοντας γενικότερα ένα από τα μείζοντα προβλήματα στην Ελλάδα με τελευταία κυβέρνηση είναι ουσιαστικά το πώς κάποια μικρά αποκτήματα της χώρας μας, ας τα πούμε έτσι, έχουν θεωρηθεί, να το πούμε αλλιώς, ως Ηράκλεια κατορθώματα. Ότι το παραμικρό και θετικό που ακούγεται την Ελλάδα διεθνώς θα παρουσιάζεται ως αποκλειστικό απόκτημα της τελευταίας πενταετίας πλέον και ως κάτι το πρωτοπόρο και διεθνώς. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο στη φράση του κυρίου οικονόμου πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου ένα έτος πριν, ότι η Ελλάδα ηγείται μάλιστα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, που αν κατανοήσουμε ουσιαστικά το τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, εντάξει, ας μην βάλουμε ένα χαρακτηριστικό γιατί θα μειώσω το επίπεδο σε προηγούμενη περίπτωση. Το θέμα είναι τι εμποδίζει περισσότερο την Ελλάδα να αναπτύξει ουσιαστικές παραγωγικές μονάδες, διότι εγώ σαν άτομο νεαρής σχετικά ηλικίας και άτομα της δυτικής μου ηλικίας που έχουν μπει στην αγορά εργασίας, ουσιαστικά βλέπω ότι το μοντέλο που ακολουθεί η Ελλάδα είναι αυτό που μας οδήγησε στην κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η οποία μας έχει στοιχειώσει και στη δική μας μνήμη. Από λόγια δικών μας, από λόγια ατομικών προσώπων. Οπότε, τι μας εμποδίζει από το να αποφύγουμε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Ευχαριστώ. Μας εμποδίζει η αναξιοκρατία, η ατιμωρησία και η οικογενειοκρατία. Αυτά μας εμποδίζουν. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε να έχετε μία εναλλακτική διακυβερνητική πρόταση η οποία καταλαβαίνει τι πάει να πει ανοιχτές αγορές μέσα στο οποίο
οι τράπεζες δεν θα έχουν υπερκέρδη αφού τους έχει ανακεφαλαιώσει ο Έλληνας πολίτης τόσες φορές τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη κέρδη, αλλά θα χρηματοδοτούν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εργασιακά δικαιώματα, εγώ μεσαίωνα στην Ελλάδα, στα εργασιακά. Μεσαίωνα. Του σώμα επιχώρηση εργασία, που μόνο μη σχολιάσουν το όνομά του. Μακάρι να έκανε επιθεωρήσει. Υπάρχουν τόσα παιδιά που είναι στην εκμετάλλευση. Στην εκμετάλλευση κυριολεκτικά. Οι απολαβές είναι πολύ χαμηλές. Και τελικά βρισκόμαστε σε ένα κράτος που δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει δημόσια υγεία, πλέον δεν θα υπάρξει και δημόσια παιδεία. Και πού πάμε, και μας έχουν πείσει όλους η προπαγάνδα τους που είναι βασισμένη στα συμφέροντα, και μπορώ να σου το πω από μέσα που είμαι, ότι πάντα τα συμφέροντα και πολύ μεγάλα. Ειλικρινά το λέω αυτό, το γνωρίζω πλέον de facto μας πει. Προπαγάνδα τους έχει πείσει τον Έλληνα πολίτη ότι ο ίδιος έχει ατομική ευθύνη. Είναι υπεύθυνος μόνο ο ίδιος για τη μοίρα του. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη, δεν υπάρχει κοινωνική ευθύνη, δεν υπάρχει κρατική ευθύνη, ατομική ευθύνη. Δεν πληρώνεσαι καλά, εσύ είστε μπέληξη, εσύ φταίς. Το λένε. Δεν λένε ότι ανήκει σε ένα σύστημα που άμα δεν έχεις βίσμα, δεν έχεις κονέ, δεν έχεις γεννηθεί πλούσιο, σωστό μέρος, σωστό επίθετο, δεν πας πουθενά. Το λένε αυτό. Όταν λέω για το ελληνικό όνειρο, δεν το λέω σαν σλόγγαν επειδή έχω ζήσει ένα μικρό μέρος του αμερικανικού ονείρου στις ΗΠΑ. Δεν ήθελα να φύγω στις ΗΠΑ. Αυτή η χώρα με ανάγκασε να πάω εκεί πέρα. Και βλέπετε τι ηρωνία έχουμε για τους απόδημους, είτε είναι η επιθυμία, είτε είναι για εταιρείες στην Αμερική, για τα ελληνικά μου κτλ. Τέτοιο μίσος για τους απόδημους ξαφνικά από τη Νέα Δημοκρατία. Τι να δούμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να επιστρέφουν σε μένα στην πατρίδα τους. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν θέλουν να φύγουν από την πατρίδα τους. Πρέπει αυτά τα παιδιά να μπορούν να μοιρευτούν. Και να μπορούν να μοιρευτούν, πρέπει να δουν μια νέα ομάδα η οποία είναι έτοιμη να διοικήσει με ενσυναίσθηση, με ηθική και με τεχνοκρατική επάρκεια. Να ξέρει τι ξέρει και να ξέρει τι δεν ξέρει. Και να είστε σίγουροι ότι αυτή η ομάδα θα αναδειχθεί από το ΣΥΡΙΖΑ πολύ σύντομα και με το Think Tanks και με τους ψήφους. Να είστε καλά! Πάμε δυνατά! Ευρωεκλογές 2024. Πάμε στο σύνδεσμο στα χέρια σας.